Δεν μπορείς εσύ να ασχολείσαι με ταξικά κριτήρια. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μαρξιστής για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, οι βιαίως προλεταριοποιηθήσεις ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, τι αφοβούνται τη λέξη προλετάρι. Προλετάρι είναι. Είναι στολή. Προλετάρι. Μισθωτοί, εξαρτούμενοι, εξαρτώμενοι και τι έχουν, τι δυνατότητα έχουν. Μάλλον θα σοκάρεις πολλούς στρατιωτικούς. Μα είναι προλεταριοποιημένοι, πρόσεξε τι εννοώ, ταξικά. Ταξικά. Ναι. Είναι στον πάτο, δεν είναι σε κάποια ανώτερη βαθμίδα. Και έρχονται κάποιοι άλλοι και τους λένε: επειδή είστε ανώτερη βαθμίδα, γιατί έχετε κριτικές δυνάμεις και έχετε τέτοια, αφήστε το λαό να κάνει κουμάντο. Δηλαδή, άμα φοράς και στολή, είναι και ρεζιλίκι να τα ακούς αυτά. Για τις στρατιωτικές δομές και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είμαι. Δεν πιστεύω ότι. Θα χρησιμοποιήσω λέξεις εγώ όπως τις λέω. Έτσι. Μια στρατόκαυλη νοοτροπία που περνάει πάρα πολύ, περνάει στα σκορ, περνάει στα σχολεία. Περνάει στην αντίληψη, κάνει καλό στο στρατό. Έτσι, δηλαδή, είναι το πιο φτηνό πράγμα όταν μιλάς όμως για στρατό. Δηλαδή, το στρατό δηλαδή λέω ενοπλές δυνάμεις κάθε φορά και νομίζω με συγχωρούν και οι αεροπορεί και οι ναυτικοί, τους οποίους αγαπώ πολύ. Άλλωστε, επίτιμο μέλος της αεροπορίας είμαι, επίτιμο πιλότος είμαι. Δεν είναι έτσι. Οι ενοπλές δυνάμεις. Εγώ, αν έχω στο κεφάλι μου μία αντίληψη ενόπλων δυνάμεων πατριωτικών. Είναι μόνο όταν υπερασπίζονται το λαό τους. Γι' αυτό και συχαίνομαι και αυτή την εξίσωση τη Χίτλερ, τη Στάλιν. Την οποία την ακούμε πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το Τρίτο Ράιχ, μάτια μου. Ναι. Όταν άρχισε να την πέφτει σε άλλους λαούς, την έπεφτε και κατέστρεψε και το δικό του το λαό. Δεν θα μιλήσω για στρατιωτικές αρετές και τούτα και εκείνα και τα άλλα και τακτικές. Δεν θα αναλύσω μάχες και ποιος τις πέτυχε, ποιος δεν τις πέτυχε. Δεν θα αναλύσω στρατιωτικά δόγματα. Ούτως ή άλλως τα έχει πει και ο Κονδύλης, τα έχει πει και ο Κλαουζέτης, τα έχουν πει και πάρα πολύ, πολύ σοφότεροι και καλύτεροι από μένα τη στρατιωτική τακτική. Αλλά ο κόκκινος στρατός υπερασπίστηκε τα εδάφη του. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μαρξιστής για να δέχεσαι το τσιτάτο του Λένιν. Δεν είναι. Και τελείωσε και τον πόλεμο γρήγορα. Δίκαιος πόλεμος είναι μόνο ο αμυντικός και ο πατριωτικός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.